αυτά τα μικρά φύλλα που προστατεύουν αυτό εδώ που λέγεται σταφύλι. Να το, εδώ μέσα είναι το μικρό σταφύλι. Φαίνεται και από την εικόνα, να το το σταφύλι. Τα φύλλα έχουν καεί και με τη σειρά του αρχίζει και καίγεται το σταφύλι. Ο Μύρο Χιλετζάκης μας δείχνει τις ζημιές που έχουν προκλήσει στις πρώιμες ποικιλίες αμπελιού από τις χιονοπτώσεις, το χαλάζι και το ψύχος των τελευταίων ημερών. Αυτό είναι χτυπημένο είτε από το χαλάζι που έκανε, είτε από τον παγετό που είχε πολλές ώρες παγετό και από τη χιονόπτωση που έπεσε τις τελευταίες μέρες. Δυστυχώς αυτή η καταστροφή είναι καταστροφή του ΕΛΓΑ και πρέπει άμεσα οι γεωπόνοι να βγουν και να δηλωθούν τα μπέλια για να αποζημιωθούν οι παραγωγοί. Σίγουρα έχουμε προβλήματα διότι ήταν παρατηταμένη η κακοκαιρία με ψύχος πολύ δυνατό. Στις πρώιμες ποικιλίες το ψύχος το δημιουργεί κάψιμο ή αφυδάτωση, τα ξεραίνει δηλαδή, τα σκελετώνει και δεν θα μπορούν και αυτά που δεν θα καούν να αναπτυχθούν. Ανησυχητικές εικόνες στις πρώιμες ποικιλίες αμπελιού σε διάφορες περιοχές του νομού Ηρακλείου και με ανοιχτό το ενδεχόμενο επιδείνωσης κατάστασης στην περίπτωση εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων το επόμενο χρονικό διάστημα. Όλο το βόρειο μέτωπο του νομού Ηρακλείου έχει χτυπηθεί από τα αμπέλια που έπιασε ο χιονιάς. Αυτό το αμπέλι είναι ένα αμπέλι πρώιμης ποικιλίας prime. Αυτό το αμπέλι έχει ανοίξει, το φαίνεται και από την εικόνα. Τα φύλλα που προστατεύουν το μικρό σταφύλι που φαίνεται. Όλα τα φύλλα καήκανε, τσουδιστήκανε. Όταν καούν τα πρώτα μάτια, καίγεται το πραγματικό εισόδημα, γιατί τα δεύτερα που ανοίγουν μετά δεν έχουν σταφύλια και έτσι ο παραγωγός δεν θα απολάβει τίποτα. Τα μπέλια δείχνουν ότι έχουν επηρεαστεί. Σε ποιο βαθμό θα το δούμε με την εξέλιξη της πορείας της καλλιέργειας. Σε κάθε περίπτωση εμείς έχουμε βγει, κάνουμε επισημάνσεις, συνεχώς παρακολουθούμε τις πορείες των καλλιεργειών. Βλέπουμε την εξέλιξη και την ένταση της ζημιάς που εμφανίζεται, όπου εμφανίζεται. Αμπελουργοί βρίσκονται σε δεινή θέση, ενώ το μέγεθος της ζημιάς θα διαφανεί τις επόμενες ημέρες.